Γεια σου, Χρήστο. Οι δύο ομάδες υπόσχονται πλούσιο θέαμα με πολλά γκολ. Λίβερπουλ παρατάσσει σήμερα αυτήν την εντεκάδα. Σέσνη βρίσκεται στο τέρμα για τους γηπεδούχους. Μάτιπ, Παπασταθόπουλος, Ντανίλο, Αλεξάνδρο, Φίλιππε Κοουτίνιο, Κόβατσιτς, Γκιουντογκάν, Μανέ, Μέρτενς, Στάριτς. Εδώ είμαστε. Για να δούμε. Σμόλινγκ. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Αλεξάνδρο. Φίλιππε Κοουτίνιο. Μάτιπ. Κόβατσιτς. Γκιουντογκάν προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Μανέ. Σμόλινγκ. Ποκμπά. Στον ουρανό η μπάλα. Σε πολύ πλεονεκτική θέση. Πολύ καλή η χαμηλή πάσα και εξίσου καλό το timing της προσπάθειας, αλλά παρόλα αυτά δεν τα κατάφερε. Δεν έχω να πω και πολλά εδώ. Η παλιά ήταν άριστη και ταχύτητα επίσης το ίδιο. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω πώς χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Αν κρίνει κανείς από τα πρώτα αυτά σημάδια, η ομάδα του στέκεται πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Στέλνει την μπάλα προς το σημειάκι του κόρνερ. Με τέτοιες έντρες, κακά τα ψέματα, δεν έχεις καμία τύχη στο παιχνίδι. Ήθελε περισσότερη υπομονή εδώ. Δεν έπρεπε να βιαστεί. Μανέ. Πολύ δυναμικά μπήκε εδώ. Σφυρίζει ο ρέφερι. Είναι φάουλ. Και είναι κίτρινη κάρτα. Απόλυτα φυσιολογική απόφαση φαίνεται αυτή. Δεν ήταν τυχερός εδώ. Ποκμπά. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Ντανίλ, η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Απομακρύνεται προσωρινά ο κίνδυνος. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Θα διώξει την μπάλα. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Στάριτς! Και ναι, είναι γκολ! Φοβερή ενέργεια για την Λίβερπουλ.
αν λάβουμε υπόψη μας τον ελεύθερο χώρο που είχε, αλλά και την άνεση χρόνου, δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει. Έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσας. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία παίκτη. Το Μάντσεστερ ήδη είναι πίσω στο σκορ, παρότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή του αγώνα. Πίεσε πολύ και του κάνει το φάουλ. Ντανίλο θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. Ποκμπά στέλνει την μπάλα μπροστά. Γιουντογκάν γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Φίλιππε Κοουτίνιο. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ. Το βλέπουμε. Θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα εδώ από τον διαιτητή. Πολύ σωστά νομίζω. Εντάξει. Η άμυνα ελέγχει την κατάσταση εδώ. Ο Μέρτενς είναι ακίνδυνος εκεί. Θα πρέπει να στρίψει για να δει τέρμα. Με πλάτη στον τερματοφύλακα δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Συνεχίζει μόνος. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Και τώρα επιχειρούν την μακρινή παλιά. Γιουντογκάν. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Κόβατσιτς συρτεί κάθε την παλιά. Εδώ χειρίστηκε καλά τη φάση η άμυνα του. Την περνάει ανάμεσά τους. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Πάει παράλληλα με το τέρμα. Τη χτυπάει με το κεφάλι. Κάνει κι άλλη προσπάθεια. Τόσο ο τερματοφύλακας. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο goalkeeper, αλλά μπράβο του. Άμυνα εδώ θα κάνει σωστά τη δουλειά της. Δεν βρήκε καθόλου τέρμα τελικά. Πολύ καλή προσπάθεια από μακριά. Άξιζε τον κόπο. Αλεξάνδρο. Κόβατσιτς. Άλλο το παιχνίδι της ομάδας του. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Κρατάει χαμηλά την μπάλα εδώ. Και είναι δοκάρι. Ιμπραήμοβιτς. Έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Για μένα ίσως και ανακαλυπτότανε. Ο βοηθός πάντως έχει διαφορετική άποψη. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Ο Ιμπραήμοβιτς με την μπάλα. Κινείται προς την επίθεση. Συρτεί κάθε την παλιά.
Μακρινή παλιά. Γιουντογκάν. Αλεξάνδρο. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο γκολκίπερ. Φίλιππε Κοουτίνιο. Την περνάει ανάμεσά τους. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Ζητεί κάθε την παλιά. Βρήκε το κενό χώρο. Ευκαιρία για γκολ. Επιλέγει να βγάλει μια σιρτή σέντρα. Σιρτή κάθε την παλιά. Μέρτενς. Υπερνάει ανάμεσά τους. Κάνει μια σέντρα. Νοτσάει με δύναμη την μπάλα. Σκοράρει. Και τώρα αποκτούν έναν αέρα δύο τερμάτων. Εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τη στιγμιαία αδράνεια. Φαντάζομαι πως θα θέλει να διαγράψει αυτή τη φάση από τη μνήμη του πορτιέρο, γιατί από δικό του λάθος στρώθηκε η μπάλα στον αντίπαλο. Μάλιστα. Έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Το 1-0 ήταν αρκετά έθραυστο. Τώρα σίγουρα νιώθουν πιο ασφαλείς. Και η πίεση σαφώς μεγαλώνει για τους αντιπάλους. Γιουντογκάν. Αλεξάνδρο. Ανεβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Κατάφερε και την κράτησε. Γιουντογκάν είναι εκεί για να διώξει. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ αυτό. Χουάν Μάτα. Θα καταφέρει να του αποσπάσει. Και ακούγεται το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Ο ηλεκτρονικός πίνακας αναγράφει 2-0. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Ιμπραήμοβιτς βγάζει την μπάλα δεξιά. Ποκμπά επιχειρεί την παλιά. Πολύ αργή στην αντεπίθεση του. Άργησε γιατί δεν ήξερε τι να κάνει με την μπάλα. Την επόμενη φορά θα πρέπει να αποφασίσει πιο γρήγορα. Αν βέβαια θέλει να κάνει κάτι, έτσι. Το δεύτερο μέρος αναμένεται συναρπαστικό. Τους βλέπουμε, έχουν βγει από τα αποδυτήρια με το μάτι τους να γυαλίζει. Ο διαιτητής βάζει το χέρι του στο τσεπάκι και θα του δείξει την κίτρινη κάρτα. Παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα. Πολύ σημαντική αυτή η απόκρουση. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση.
Στέλνει μακριά την μπάλα. Καταφέρνει να πάρει φάουλ σε αυτή τη φάση. Δεν νομίζω να είχε άλλη επιλογή ο ρέφερι εδώ παρά να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Οι συμπαίκτες του δείχνουν πάντως προβληματισμένοι για την κατάστασή του. Αλεξάνδρο. Ζητεί κάθε την παλιά. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Καταλογίστηκε, ναι, καταλογίστηκε φάουλ. Και είναι κίτρινη κάρτα. Απόλυτα φυσιολογική απόφαση φαίνεται αυτή. Οι παίκτες διαφωνούν κάθετα με τον ρέφερι. Αλλά αυτός δεν δείχνει να συγκινείται και πολύ. Και ξανά έχουμε στημένη φάση. Για να δούμε τώρα. Υποδειγματική επέμβαση. Μικηταριάν. Στον ουρανό η μπάλα. Παπασταθόπουλος επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Φίλιππε Κοουτίνιο. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Έκοψε την πάσα. Λίγο καλύτερη να ήταν αυτή η παλιά και τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά τώρα. Με τέτοιου είδους πάσες δεν έχεις αποτέλεσμα. Άσε που εκνευρίζονται και οι συμπαίκτες σου. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά του. Η πάσα αυτή τελικά ήταν χωρίς παραλήπτη. Την περνάει ανάμεσά τους. Αν βρισκόταν κάποιος στο άλλο άκρο αυτής της πάσας, θα ήταν μεγάλη ευκαιρία. Αυτές οι μπαλιές πρέπει να είναι ακριβίας, αλλιώς δεν έχουν καμία τύχη. Δοκιμάζει το βολέ. Σέντρα προς τον άξονα. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Όχι, δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλό, αν και η σέντρα του ήρθε κουτί. Βρέθηκε πολλής κόσμος στην μεγάλη περιοχή, αλλά παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Μικηταριάν. Θα ψάξει να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Κάνει το γέμισμα από αρκετά μακριά. Ζητεί κάθε την παλιά. Μάτιπ. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Χουάν Μάτα. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Η σημαία του βοηθού μένει κατεβασμένη. Εντάξει. Έχουμε δει και καλύτερες σέντρες από αυτήν εδώ. Πλάγιο. Από ό,τι φαίνεται, θα πραγματοποιηθεί μια αλλαγή τώρα. Καθώς ο παίκτης περιμένει υπομονετικά να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ιμπραήμοβιτς με την μπάλα. Τον έστειλε αδιάβαστο. Ο ποδοσφαιριστής είχε συνέχεια το νου του στην μπάλα. Κατάφερε να την πάρει στην κατοχή του, αλλά από εκεί και πέρα δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Δεν ανησύχησε κανέναν με αυτό το σουτ. Εδώ έδειξαν πόσο καλά γνωρίζουν την τέχνη της αντεπίθεσης. Υπό άλλες συνθήκες, μάλλον θα είχαν σκοράρει. Μπράβο τους πάντως για τη φοβερή τους ταχύτητα.
Ιμπραήμοβιτς είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Αν έμπαινε αυτό θα ήταν ένα καθαρά προσωπικό γκολ. Το έχει αποδείξει αυτός ο παίκτης ότι είναι πολύ καλός στις προωθήσεις. Κάθε φορά που το επιχειρεί είναι πραγματικά κίνδυνος θάνατος για την αντίπαλη εστία. Υπάρχει δραστηριότητα εκεί στην πλάγια γραμμή, σαν να ετοιμάζεται να γίνει κάποια αλλαγή. Προς τα πίσω η μπάλα, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Ο Σβάινστάιγκερ με την μπάλα προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Πολύ καλή πάσα. Ωραία προς την περιοχή, με Φάλτσο. Η παλιά ήταν άψογη, αλλά δεν θα λέγαμε το ίδιο και για την κεφαλιά που έκανε. Είχε πολλές επιλογές μέσα στην περιοχή, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Κάτι ψήνεται εκεί στο πάγκο τους. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Ο παίκτης γίνεται αλλαγή. Και οι φίλαθλοι στην κερκίδα επιβραβεύουν με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθειά του. Οι οπαδοί αυτής της ομάδας ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι αρκετά δύσκολοι. Οπότε θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος που τον χειροκροτούν. Αυτό σημαίνει ότι έπαιξε καλά. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Η μπάλα πήγε προς την περιοχή, αλλά τελικά δεν βρήκε κάποιον. Φίλιππε Κοουτίνιο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πολύ σωστά. Να φύγει η μπάλα από εκεί. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Ναι, πέρασε η παλιά. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Βγαίνουν μπροστά. Το έβαλε, γκολ. Τώρα πρέπει να πάνε για την ισοφάριση. Για να δούμε. Το έχουν. Εδώ έδειξε πόσο καλά ξέρει να χειρίζεται όχι μόνο την μπάλα, αλλά και το σώμα του. Τέτοιο σλάλο απαιτεί πραγματικά τέλειο συντονισμό. Και βέβαια, αν ήθελε, θα μπορούσε να πάει την μπάλα και στο σπίτι του, έτσι. Απλά ασταμάτητος. Αυτή είναι και η τελευταία τους αλλαγή στο παιχνίδι. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Δίνουν συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα το προβάδισμά τους είναι ισχνό. Τώρα ξαναμπήκαν κανονικά στο παιχνίδι και ποιος ξέρει, μπορεί σύντομα να έχουν και άλλη ευκαιρία. Θέλει όμως δουλειά και υπομονή. Ποκμπά. Συρτή, κάθε την παλιά. Μικηταριάν. Τον βρήκε ωραία ο συμπαίκτης του. Τη στέλνει μακριά. Μανέ. Πολύ ζόρικη επέμβαση. Πολύ σωστά. Εδώ υποδεικνύεται το φάουλ. Θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα εδώ από τον διαιτητή. Πολύ σωστά νομίζω. Νάξη. Φίλιππε Κοουτίνιο. Την περνάει ανάμεσά τους. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μέρτενς. Βρίσκεται σε θέση offside. Η άμυνα δείχνει να τα πηγαίνει λίγο καλύτερα τώρα.
Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Μακρινή μεταβίβαση. Έχασαν τον γκολ της ισοφάρισης. Τώρα φαντάζομαι εύχεται να του δοθεί άλλη μια ευκαιρία για να πατσίσει το λάθος που έκανε. Αν είχε μπει, τώρα θα είχαν πιάσει τον αντίπαλο στο σκορ. Πολύ καλή απόκρουση. Ω, το έχασε. Το ότι προηγούνται ακόμα το οφείλουν καθαρά στον goalkeeper τους. Σουτάρει με δύναμη. Παρά λίγο να ισοφαρίσει. Αυτό θα είναι κόρνερ, ξανά. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Μακρινή παλιά. Θα πρέπει να βελτιώσει λίγο την ακρίβειά του στις σέντρες, αν θέλει να κάνει κάτι καλό με αυτές. Η Λίβερπουλ θα πρέπει να αντέξει ακόμα λίγο για να πάρει το αποτέλεσμα που τόσο ήθελε. Μικηταριάν, την περνάει ανάμεσά τους. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Ντανίλο. Κόβατσιτς. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Και μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Προχωράει μόνος του. Ποκμπά. Κάνει τη μακρινή παλιά. Μεγάλη προσπάθεια. Αλεξάνδρο. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Επιχειρεί το σουτ. Δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Συρτή, κάθε την παλιά. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Πολύ καλή απόκρουση. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το... Να και το σφύριγμα της λήξης. Τόσο έντονη αναμέτρηση και εντυπωσιακή.